Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο από το χθεσινό Υπουργικό και από την έκκληση του Πρωθυπουργού προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Και μάλιστα σε πρώτο ενικό ο κύριος Τσίπρας, περιμένω, είπε, για την άμεση επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτών. Αυτό όμως έγινε δύο μέρες αφού τον αποκαλέσαμε Σουλτάνο. Δηλαδή, κάνουμε μία έκκληση στο Σουλτάνο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακούστε, η δική μας στάση σε ό,τι αφορά την Τουρκία είναι στάση πολιτική, είναι στάση διπλωματική, είναι στάση που πάντα αφήνει περιθώρια συζήτησης, περιθώρια διαλόγου. Mm-hmm. Όμως, όταν η Τουρκία ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, πρέπει να γίνεται σαφές ότι θα λαμβάνει τις απαντήσεις που της οφείλονται. Σε αυτόν επομένως, τον τόνο, λέτε, κυρία Τζανακόπλε, και το λέω γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι έγινε. Ο κύριος Ερντογάν αυτή η και την Κυριακή και τη Δευτέρα έκανε προκλητικότατες δηλώσεις, επιθετικότατες δηλώσεις, δηλώσεις όξυνσης που σε πολλούς ακούστηκαν ακόμα και προσβλητικές απέναντι στη χώρα μας, απέναντι στην πολιτική της ηγεσία, απέναντι στην ελληνική πολιτεία. Επομένως, η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφής και να αναδεικνύει το γεγονός ότι έχουν ξεπεραστεί κάποια συγκεκριμένα όρια. Και αν είδατε στη συνέχεια, επιτρέψτε μου. Διότι έχω ακούσει τον διάλογο των τελευταίων ημερών, η ανταπάντηση της τουρκικής πλευράς ήταν σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους από ό,τι ήταν οι δηλώσεις των προηγούμενων ημερών. Της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας, είτε την Κυριακή, είτε τη Δευτέρα, είτε τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν έφερε ουσιαστικό αποτέλεσμα, ωστόσο από τη δική μας μεριά δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε ούτε σε επίπεδο ρητορικό το ξεπέρασμα συγκεκριμένων ορίων στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση, ο διπλωματικός και πολιτικός διάλογος. Επομένως, εγώ νομίζω ο κύριος Καμένος, ακούστε, εσείς τον ακούσατε. Αυτό είπε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης. Επομένως, εγώ λέω, κυρία Τζίμα, ότι η συζήτηση αυτή δεν ήταν δημόσια. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιήσε ο κύριος Καμένος. Είναι εντελώς διαφορετικό να γίνεται μια συζήτηση off the record. Είναι εντελώς διαφορετικό να γίνονται επίσημες δηλώσεις on camera, οι οποίες τελικά καταλήγουν να είναι ακόμα και προσβλητικές. Ξαναλέω όμως, κανένα τηλεφώνημα δεν υπήρξε. Γιατί σας το ρωτάω? Διότι θεωρώ ότι κανένας νοήμων άνθρωπος και πολιτικά δεν θα ακούσει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μιας χώρας να λέει, να αποκαλεί κάποιον τρελό και δεν θα το πάρει αυτό στα σοβαρά. Δηλαδή, εγώ αν ακούσω τον Αμερικανό Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Γάλλο, τον Γερμανό, θα θεωρήσω ότι αυτό που λέει είναι η γραμμή της χώρας, είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Καταρχήν, επειδή κανένας δεν άκουσε, σας ξαναείπα ότι υπήρξε μια συζήτηση εξ όσων γνωρίζω η οποία έγινε off the record. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την τουρκική πλευρά είναι και πολύ επιθετικότερες και οδηγούν σε μια όξυνση της κατάστασης. Και αυτό το οποίο πρέπει να μένει και να γίνεται διαρκώς σαφές είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε από τη μεριά της Τουρκίας να υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια. Κύριε Τζανακόπουλε, όταν λοιπόν οξύνεται μια κατάσταση, είναι δεδομένο ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια και ρητορική κλιμάκωση. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, να πέσουν οι τόνοι για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα διάφορα διμερή και διεθνή ζητήματα στα οποία στην περίπτωση, κύριε Τζανακόπουλε, των δύο στρατιωτικών, κατά τη γνώμη σας, η Τουρκία στην αρχή δείξαμε μια ψυχραιμία, περιμέναμε. Έχει ξεπεράσει τα όρια? Κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να σας πω το εξής σε σχέση με τους δύο στρατιωτικούς. Από τη δική μας πλευρά, η αρχική αντιμετώπιση του προβλήματος είχε το εξής χαρακτηριστικό. Δεν θελήσαμε να ανάγουμε το περιστατικό σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο, διότι το να το κρατήσει σε μια χαμηλή στάθμη διευκολύνει και την απέναντι πλευρά, αν δεν θέλει να κλιμακώσει, να το επιλύσει. Ωστόσο, όσο περνάει ο
καιρός, φαίνεται ότι οι διαθέσεις της Τουρκίας δεν είναι η άμεση, να επιλύσει άμεσα, να διευθετήσει άμεσα το... Εκβιάζουν με να... αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν εκβιάζουν, με την έννοια ότι δεν ζητάνε κάτι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο μία κίνηση γοήτρου, μία επίδειξη δύναμης και λιγότερο ένας εκβιασμός. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω σε τι ακριβώς αποσκοπεί αυτή η επίδειξη δύναμης. Όμως, επιτρέψτε μου να σας... ξεπεράσει τα όρια όταν λες τον άλλον... Ξεπερνά τα όρια, γιατί ακούνε τι λέμε. Αρκετές φορές έχουν ξεπεράσει τα όρια. Οπότε μετά κάνουμε τι, έχουν αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια. Εμείς συνεχίζουμε τις πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις. Δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι περισσότερο και αναμένουμε από τη μεριά της Τουρκίας, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης ώστε να πέσουν οι τόνοι, να αποκλιμακωθεί η ένταση. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το προδιαγράψει, να το προεξοφλήσει. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι κοιτάξτε, όταν βλέπετε ότι η Τουρκία έχει πάρει, βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή, εξαιτίας των γεγονότων και της έντασης την οποία παρατηρούμε όλοι στα νότια σύνορά της με την Συρία και το Ιράκ, που επικαθορίζει, αν θέλετε, συνολικά την εξωτερική της πολιτική, η Τουρκία βρίσκεται σε μία φάση όπου καλείται να επιλέξει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει μία έντονη κλιμάκωση των σχέσεών της και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες χθες προέβησαν σε αντιδράσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει εξέφρασαν τον προβληματισμό ή ακόμα και τη δυσαρέσκεια, θα μπορούσε κανείς να πει, για τα όσα πιθανόν να συζητήθηκαν μεταξύ του κυρίου Πούτιν και του κυρίου Ερντογάν. Άρα λοιπόν το ζήτημα της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τις στρατηγικές στοχεύσεις της Άγκυρας συνολικά. Παίγε. Και γι' αυτό το λόγο ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση, να πέσουν οι τόνοι, να μειωθεί η ένταση, είναι μια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία προφανώς πρέπει να συμμετέχει η Ελλάδα, για την εξομάλυνση των σχέσεων. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, μίλησε με τον κύριο Πούτιν, συνεχάρη για την εκλογή του και από εκεί και πέρα είχαν μια γενική σύντομη συζήτηση για μια σειρά από ζητήματα. Ήταν μέσα και αυτό το ζήτημα? Να ζητηθεί η παρέμβαση, να παρέμβει ο κύριος Πούτιν. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε το περιστατικό χωρίς να υποβάλει κανένα απλώς αίτημα. Κλείνοντας την ιστορία των δύο αξιωματικών, συνεπώς, κύριε Τζανακόπουλε, λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και καμία πρόβλεψη πια, γιατί δεν είναι στο δικό μας χέρι για το πότε θα επιστρέψουν και πότε όχι. Προφανώς δεν είναι στο χέρι κανένας και όποιος κάνει χρονικές προβλέψεις, άλλο πράγμα να βάζεις ένα όριο και να λες ότι περιμένω μέχρι τότε να το έχεις διευθετήσει και είναι διαφορετικό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα όρια χρησιμοποιούνται και αναφέρονται και μπαίνουν στο τραπέζι για να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις. Τώρα θα σας πω το εξής, ότι κατά τη γνώμη μου, και προηγουμένως σας το είπα δηλαδή, έχουν ξεπεραστεί τα χρονικά όρια εντός των οποίων θα έπρεπε να έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Επομένως, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δηλαδή ότι έχουμε, αυτό είναι το βασικό ζήτημα, δηλαδή ότι έχουμε ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να έχει διευθετηθεί εντός 2 ή 3 24ωρων και ακόμα δεν έχουμε απαγγελία κατηγοριών εναντίον των δύο στρατιωτικών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί έντονο προβληματισμό και μπορεί κανείς να υποθέσει, όπως όλοι υποθέτουμε και βασίμως, ότι είναι πολιτικά μάλλον τα κίνητρα, είναι κίνητρα εξωτερικής πολιτικής, αυτά που δεν επιτρέπουν τη διευθέτηση. Άρα όσο τελείως κρατάει, τελείως καμένος, ο υποτιτλισμός, αυτό μπορεί να πάει και 5 και 15 χρόνια, αν δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Εντάξει, ο κύριος Καμένος, εφόσον είπε κάτι τέτοιο για τα 15 χρόνια, το διάβασα κι εγώ, προφανώς είναι ένας τρόπος του λέγειν. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να προδιαγράψει, δεν μπορεί να προεξοφλήσει τον χρόνο κατά τον οποίο θα διευθετηθεί το ζήτημα. Διότι δεν είναι στο δικό μας χέρι, δεν είναι στο χέρι του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι η τουρκική πλευρά βάζει μπροστά... τώρα το θυμάται βεβαίως, τις ανεξάρτητες διαδικασίες της τουρκικής δικαιοσύνης. Μείνετε μαζί μας, 2 λεπτά και διάλειμμα και γυρνάμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας.